Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα ωραιότερα φαγητά της Μικράς Ασίας. Μπιφτέκι γιουβέτσι, ένα φαγητό της γιαγιάς. Είναι εύκολο, γρήγορο, μα κυρίως πολύ πεντανόστιμο. Ένα φαγητό που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Ας αρχίσουμε. Σε έναν δίσκο θα βάλω τα μπιφτέκια που έχω στον καταψύχτη μου. Θα τα σκεπάσω με μια μευράνη και θα τα αφήσω να ξεπαγώσουν. Την άλλη μέρα το πρωί θα ενώσω τα μπιφτέκια μου και θα κάνω μια τεράστια ζύμη για να φτιάξω το υπέροχο φαγητό μου. Τα υλικά για τη σάλτσα είναι 2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, μια σκελίδα σκόρδο, μια κουταλιά της σούπας πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κρέας. Εάν δεν έχουμε αυτό το μείγμα, θα το αντικαταστήσουμε με μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Και 750 γραμμάρια φρέσκια ντομάτα. Όπως βλέπετε, εγώ δεν έχω αλάτι. Αυτή η ντομάτα είναι δικιά μου. Την προηγούμενη φορά σας την έδειξα. Στο κάτω μέρος, στην περιγραφή, θα βρείτε το link. Θα δοκιμάσω και σε περίπτωση που χρειάζεται αλάτι, τότε θα προσθέσω. Δεν θέλω να κάνω τη σάλτσα μου αλμυρή. Προσέξτε, γιατί αυτή η σάλτσα έχει μέσα αλάτι, όπως και ο πελτές μου έχει αλάτι. Μέσα σε ένα μεγάλο και ευρύχωρο τηγάνι προσθέσαμε 4-5 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και έχουμε τρίψει το σκόρδο. Όταν ζεσταθεί πάρα πολύ καλά θα προσθέσω και το κρεμμύδι, ώστε να το σοτάρω. Θα σοτάρουμε το κρεμμύδι μας μέχρι να γυαλίσει και να πάρει ένα διάφανο χρώμα. Προσθέτουμε το μπαχαρικό μας για να το σοτάρουμε. Προσθέσαμε και τη φρέσκια ντομάτα και προς το παρόν θα προσθέσω 200 ml νερό. Θα αφήσω τη σάλτσα μου να βράσει σιγά σιγά. Όσο η σάλτσα δίπλα βράζει, εμείς θα τηγανίσουμε ελαφρά τα μπιφτέκια μας. Όπως μπορείτε να δείτε, το μείγμα μου είναι εξαιρετικό. Θα τα περάσουμε μέσα από λίγο αλεύρι και θα τα προσθέσουμε. Τώρα θα προσθέσω ρίγανη, 1 με 2 πρέζες και θα τη τρίψω πάρα πολύ καλά, ώστε να βγουν τα αρώματά της. Θα ανακατέψω και θα δοκιμάσω τη σάλτσα μου. Είναι ιδανική στο αλάτι. Δεν θέλω να τηγανίσουμε. Θέλω να πάρουν ένα ωραίο ροδοκόκκινο χρώμα και από τις δύο πλευρές. Έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσει να ψήνεται το μπιφτέκι μέσα στο φούρνο με τη σάλτσα. Η σάλτσα είναι έτοιμη, την απενεργοποιούμε. Μέσα στη γάστρα θα προσθέσω τη σάλτσα. Και θα προσθέσω μέσα τα μπιφτέκια μου. Θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου, στη τελευταία σχάρα στις αντιστάσεις. Από τη στιγμή που θα αρχίζει να βράζει, θα μετρήσουμε ακριβώς 10 λεπτά. Αν κάνω τώρα το λάθος και προσθέσω το ζυμαρικό μου, αυτό που θα συμβεί θα είναι όταν θα ανακατεύω το μπιφτέκι μου να λιώσει και να γίνει κιμάς. Θα αφαιρέσουμε προσεκτικά με 2 πυρούνια τα μπιφτέκια και θα τα βάλουμε μέσα σε ένα πυρέξ. Ήδη έχουν βράσει 10 λεπτά μέσα στη σάλτσα. Στην ουσία, εάν θέλετε, είναι έτοιμο το μπιφτέκι μας για να το απολαύσετε. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να είναι ρύζι, κοφτό μακαρονάκι, μπορεί να είναι σπαγκέτι, χυλοπίτες, ό,τι θέλετε. Εγώ θα προσθέσω χειροποίητο χυλοπιτάκι. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά και όπως μπορείτε να δείτε, πρέπει να προσθέσω μέσα νερό. Βλέπετε, είναι στεγνό.
Το νερό όμως θα το προσθέσετε απευθείας όλο μαζί. Θα το προσθέτουμε σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή εγώ θα προσθέσω 400 ml νερό. Σε πολύ συχνά τακτά διαστήματα θα ανοίγω το φούρνο μου και θα ανακατεύω. Εάν χρειαστεί νερό θα προσθέσω. Το δικό μου χυλοποιητάκι, επειδή είναι χυροποίητο, γνωρίζω ότι θέλει 10 με 15 λεπτά. Αναλόγως το πόσο μαλακό ή όχι θέλω το χυλοποιητάκι μου. Επειδή εσείς μπορεί να το αγοράσετε, θα ακολουθήσετε πιστά τις συμβουλές που δίνει το πακέτο, ώστε να βράσετε σωστά τα ζυμαρικά σας ή τις χυλοποίητες σας. Συνεχίζω να ψήνω στους 250 βαθμούς Κελσίου με ανοιχτό το καπάκι. Πέρασαν 5 λεπτά. Βλέπετε, έχουν απορροφήσει όλο το νερό. Θα προσθέσουμε 400 ml νερό. Γιατί προσθέτουμε σιγά σιγά το νερό μας? Γιατί πολύ απλά, δεν θέλουμε να μας λασπώσει το ζυμαρικό. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Θα συνεχίσουμε το ψήσιμο. Δοκίμασα το χυλοποιητάκι μου. Αυτή τη στιγμή κρατάει πάρα πολύ λίγο. Οπότε σημαίνει ότι μέσα σε 5 λεπτά είναι έτοιμο. Θα προσθέσω από πάνω τα μπιφτέκια μου. Αυτά εδώ τα ζουμάκια εννοείται θα τα προσθέσετε μέσα στο γιουβέτσι. Θα προσθέσω το γιουβέτσι μου μέσα στο φούρνο. Θα ψήσω για άλλα 5 λεπτά. Δεν θα το ανακατέψω, δεν θα το πειράξω. Γιατί θα μου διαλύσει το γιουβέτσι και αυτό δεν το θέλω. Η θερμοκρασία παραμένει στους 250 βαθμούς Κελσίου. Το γιουβέτσι με τα μπιφτέκια είναι έτοιμο, ώστε να το σερβίρουμε και να το απολαύσουμε. Ένα φαγητό γεμάτο μνήμες και αναμνήσεις. Ένα φαγητό που το έφτιαχνε η γιαγιά κάθε Κυριακή στο ξυλόφουρνο. Πραγματικά, κάποια φαγητά σου θυμίζουν τις ρίζες σου και σε κάνουν να νιώθεις ξανά παιδί και να απολαμβάνεις αυτές τις όμορφες στιγμές. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γραφτείτε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου. Πολλά φιλάκια!